Γεια! Σήμερα σας έχουμε super duper ανταλλαγή δώρων. Summer Mystery Box, λίγο απ' όλα. Στείλαμε μία στην άλλη ένα πακέτο. Δεν είναι Summer Mystery Box, είναι Mystery Box φράουλα. Α, ισχύει! Ναι, το σημερινό κουτί είναι φραουλένιο, είναι θεματικό. Έπρεπε να πάρουμε μία στην άλλη πράγματα με φράουλες μόνο. Λατρεύουμε τις ανταλλαγές δώρων, το ξέρετε, και έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε. Οπότε τι καλύτερη ευκαιρία από το να το κάνουμε με φράουλες. Ανυπομονώ πάρα πολύ να σου πω. Δεν θυμάμαι τι σου έχω πάρει, αλλά θυμάμαι ότι ήμουν full ενθουσιασμένη όταν έκανε την παραγγελία. Και εγώ ανυπομονώ και σου έχω πάρει τέλεια πράγματα, αλήθεια. Τέλεια! Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Yes! Πάμε! Επιστρέψαμε με τα κουτιά μας. Ανοίγω εδώ. Τι να το πιάνω κάτι. Αυτό είναι ένα φανταωρέα, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο που σου έχω πάρει, αλλά είναι ο γλυκούλη, πιστεύω. Είναι ένα νεσεσέρ φράουλα. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Βασικά, μου αρέσουν τα νεσεσέρ, το ξέρεις. Γενικά είσαι της οργάνωσης και στα ταξίδια και σε αυτά τα βάζεις σε νεσεσέρ. Είμαι και. Οπότε... Νομίζω ότι δεν έχω ποτέ αρκετά νεσεσέρ. Έλα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Look at this. Και είναι και διάφανο, το οποίο μπορεί να σε βολέψει, π.χ. αν θες να φαίνονται τα προϊόντα στο αεροδρόμιο. Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αχ, ωραία. Ένα ακόμα νεσεσέρ στη συλλογή μου, έτσι ώστε στο επόμενο μου ταξίδι να πάρω πάλι τα δύο νεσεσέρ που έχω και δεν μου φτάνουν. Και πάντα θυμώνω που δεν έχω αρκετά νεσεσέρ, αλλά δεν παίρνω ποτέ τα καινούρια. Γιατί μετά δεν θέλουν να λερωθούν. Αυτό πλένεται όμως εύκολα. Επειδή είναι έτσι. Ισχύει, πλένεται εύκολα. Ευχαριστώ. Ωραία, πάω τώρα να ανοίξω εγώ το πρώτο. Α, ωραία. Έπιασα κι εγώ κάτι. Πήραμε το ίδιο νεσεσέρ. Ναι, ρε φίλε. Αποκλείεται. Γι' αυτό δεν αντέδρασα όταν το είδα, γιατί λέω μη κάνω εδώ. Αποκλείεται. Ναι. Μιλάμε, δεν το κατάλαβα καθόλου από την αντίδρασή σου. Οπότε δεν ψηλιάστηκα ότι πήραμε το ίδιο. Και το έπιασα και πρώτο. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Έλα ντε ρε φίλε, πραγματικά. Αυτό το βίντεο έπρεπε να λέγεται τηλεπάθεια. Χωρίς να το θέλαμε, πήραμε το ίδιο πράγμα. Και είπαμε κιόλας να πω διευκρίνηση σε αυτό το σημείο. Είπαμε δεν θα συζητήσουμε καθόλου τίποτα, ούτε κατηγορίες, ούτε πόσα πράγματα θα πάρουμε. Απλά θα πάρουμε πράγματα με φράουλες μία στην άλλη. Και καταλήξαμε εδώ. Έχω πάθει σοκ. Νομίζω ότι μου κάνεις κάποια φάρσα. Και του τύπου αν είναι και τα υπόλοιπα ίδια, τα κανόνισες κάπως, δεν ξέρω. Φαντάζεσαι. Ρε είναι τέλειο και έχουμε σωτή. Τέτοια να σου σέρ. Τέλειο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ καλή αρχή. Λοιπόν, έχει εδώ μέσα ένα κουτί έξτρα μέσα στο κουτί. Και θέλω να πάρω αυτό. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό τώρα. Είναι ένα κουτί και είναι και αρκετά βαρύ. Ρε φίλε, έχει άλλο κουτί μέσα στο κουτί, τι μου πήρες. Μπαμπούσκα. Και μέσα θα έχει μια καρφίτσα. Νομίζω κατάλαβα τι είναι. Είναι και αυτό ωραίο. Η γλυκούλη θα σας αρέσει, πιστεύω. Τι είναι αυτό. Έχει ένα τεράστιο σκεύος μέσα. Τρομάζω. Τρομάζω γιατί ξέρω πόσες μετακομίσεις έχω. Όχι, όχι, μην μου λες τέτοια τώρα. Δεν το σκέφτηκα καθόλου αυτό. Είναι γλάστρα. Ναι, είναι βάζο. Έλα ρε φίλε. Κοίτα, φαντάζομαι ότι μπορείς να βάλεις και χώμα αν θες και να το κάνεις τύπου σαν γλάστρα. Είναι για λουλούδια γενικά. Σαν βάζο, ας πούμε. Έλα, έτσι, ρε. Α, ναι, βάζω. Σωστά. Τ' άρεσε. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ. Ρε, έτσι πως είδα στην αρχή, νόμιζα ήταν κούπα. Και λέω θα μετακομίσω, θα σπάσεις τη μετακόμιση. Αλλά αυτό. Παιδιά, είναι τέλειο, ρε. Δεν είναι ωραίο. Εν τω μεταξύ, πήρα μια ραφιέρα τώρα και θα το βάλω εκεί. Και επειδή λες γενικά ότι παίρνεις τελευταία έτσι κάποια λουλούδια και αυτά, λέω θα έχεις και ένα πολύ ωραίο βάζο στο σπίτι. Φραουλένιο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, φίλε. Wow, δείτε το από κοντά. Είναι κάπως έτσι. Μέσα είναι απλά τίποτα. Και ήρθε και με δύο fake λουλουδάκια τα οποία βλάκα είναι τύπου σιλικόνη. Είναι ωραία. Οπότε μπαίνουν και αυτά μέσα. Και έχω ένα βάζο φράουλα. Μου πήρες το ίδιο, μήπως. Πες το. Ωραία, εντάξει, έχουμε και ένα διαφορετικό δώρο. Για να δούμε τώρα το δικό μου δεύτερο δώρο. Βρήκα κι εγώ ένα κουτί. Αυτό το κουτί, κάτι γράφει εδώ. Να κοιτάξω ή θα καρφωθεί. Τι είναι? Δεν ξέρω, είναι ένα κουτί. Δεν θα δω την ετικέτα για να μην καταλάβω τι είναι, απλά το ανοίγω. Εντάξει. Δεν έχω καταλάβει τι είναι. Ούτε εσύ θυμάσαι τι μου πήρες, ωραία. Θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι τι είναι αυτό. Μου πήρες κέρι φράουλα. Τι είναι? Ναι, φίλε. Τέλειο. Θα μυρίζει τέλεια. Καταρχάς είναι τεράστιο. Είναι αυτό το κερί, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι πολύ ωραίο και το δοχείο και μυρίζει φράουλα. Είναι σαν τσίχλα φράουλα, τέτοιο. Ήθελα να σου πάρω Yankee που είναι έτσι πιο γνωστή και ξέρω ότι είναι πολύ καλή ποιότητα. Αλλά δεν βρήκα, οπότε πήρα κάτι παρόμοιο. Δεν θυμάμαι αν το πήρα τελικά, αλλά ήταν και εμένα στο καλάθι μου κερί φράουλα. Είχα βρει το Yankee σε μικρή συσκευασία και μετά λέω να το πάρω, να μην το πάρω, οπότε δεν θυμάμαι αν τελικά το πήρα ή όχι. Αχ, αλλά μυρίζει πάρα πολύ ωραία και είναι τέλειο και σαν διακοσμητικό και έχουμε σκεφτεί παρόμοια πράγματα. Έχω να πω. Είναι δηλαδή ανταλλαγή σλάς τηλεπάθεια, νομίζω. Πάμε στο επόμενο. Αυτό είναι ένα μικρό κουτάκι. Τι είναι, είναι ωραίο. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχεις ιδέα. Όχι. Προφανώς. Μικρό, τι πήρα τέτοιο. Δεν ξέρω, παιδιά. Είναι πολύ χρήσιμο πράγμα. Τι είναι.
ένα πράγμα για να χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Γιατί σε παρακαλώ, αν θες να ντυθείς φράουλα στις απόκριες, έλα, δεν είναι ωραία. Τέλεια. Αυτό η αλήθεια είναι από το πιο random που πήρα. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον καθώς έψαχνα με διάφορα και μου το εμφάνισε. Οπότε γι' αυτό το πήρα, δεν έχει κάποια χρησιμότητα, αλλά είναι fun. Άντε ρε, δεν έχει χρησιμότητα. Έλα ρε, και εγώ έλεγα να τα βάλω αύριο. Εν τω μεταξύ, έχει τις τρυπούλες μέσα στο κόκκινο. Έχει τις τρυπούλες οι οποίες είναι κανονικό διάφανο. Έχει τρύπες. Ναι, έχει τρύπες. Οπότε βλέπω κόκκινο πουά. Με πουά φυσιολογικό. Οπότε αν κάνω έτσι, σε βλέπω κανονικά. Αν κάνω έτσι, βλέπω κανονικά. Κόκκινη κανονική. Κόκκινη κανονική. Ωραία, ωραία. Θα συνεχίσω για λίγο έτσι. Θα συνεχίσω για λίγο. Είναι ωραίο. Ναι, είναι ωραίο στη λυσχύ. Για να δούμε. Πάμε στο επόμενο δικό μου. Αντωνία, μου πες κάτι καρπούζι. Θέλω να μου πιστεύω πως όχι. Πόσο fail θα ήταν να σου πάρω κάτι καρπούζι. Αντωνία, έχει καρπούζι πάνω, το κόσμο που ήταν φράουλες. Αποκλείεται, αποκλείεται. Φίλε, αποκλείεται. Αντωνία, έχει καρπούζια σου λέω. Σου έχουν στείλει λάθος, φίλε. Για να το δω. Αποκλείεται, ρε φίλε. Είναι πετσέτα θαλάσσης. Αυτό τώρα. Δεν είναι πετσέτα. Όχι, είναι πετσέτα θαλάσσης. Μπορεί να προοριζόταν για πετσέτα θαλάσσης, αλλά είναι τύπου ένα πανί. Δεν έχει απορροφητικότητα. Αν δεν είναι πετσέτα, είναι για να το στρώνεις κάτω από την πετσέτα ή στην άμμο και να κάθεις πάνω. Ναι, ναι. Τύπου αντί για ψάθα ή στην ξαπλώστρα. Ένας πολύ επιτυχημένος γύρος ήταν αυτό, έχω να πω. Τουλάχιστον είμαστε πάτσι, κατάλαβες. Δηλαδή είχαμε δύο καλά, είχαμε μετά ένα μάπα. Τι πάτσι, τουλάχιστον εσύ μου πήρες με φράουλα. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο γύρο. Είμαι αισιόδοξη. Βλέπω κάτι που έχει φράουλες. Ναι, κατάλαβα τι είναι. Είναι σεντόνι. Ναι. Έλα ρε φίλε. Κάτσε να βγάλω τα γυαλιά γιατί τα βλέπω όλα. Έλα ρε. Είναι ωραίο. Είναι τα δώρα σου. Αχ, είναι ωραίο. Να, δεν ήξερα αν θα είναι τόσο καλά. Είναι πολύ ωραίο. Είναι βέβαια παχύ. Είναι. Είναι φλάκα. Είναι παπλωματοθήκη. Ναι, παπλωματοθήκη σου πήρα. Ναι, όχι σεντόνι. Είναι παπλωματοθήκη. Α, έλα. Πολύ καλό. I like. Τέλεια, χαίρομαι. Αλλά να σου πω κάτι. Νόμιζα ότι είναι όλο το σετ. Δηλαδή, νόμιζα ότι θα έχει και σεντόνι και μαξιλαροπτήκες και τέτοια. Είναι μόνο η παπλώματα. Εντάξει, δεν με πειράζει. Θα βάλει ένα ροζεντόνι από κάτω, ρε παιδί μου, να ταιριάζει. Ναι, ναι, ναι. Και άσπρο, μωρέ, γιατί. Μ' αρέσει τα παπλώματα να έχουν σχέδια πάνω και να είναι cute. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο δικό μου. Ωραία, βλέπω φράουλες. Πάρα πολύ καλό αυτό. Τι είναι, τι είναι. Πόσο τέλειο! Είναι backpack. Είναι τέλειο! Ναι, δεν είναι πολύ ωραίο, φίλε. Αχ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Καταρχάς έχει πολύ ωραίο μέγεθος. Είναι λίγο πιο μικρούλι που μου αρέσει. Και έχει και πολύ ωραία υφή. Είναι κάπως. Όχι γυαλιστερό, έτσι απαλό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έχει και θήκη για λάπτοπ. Αντωνία! Έψαξα σε πάρα πολλά site για backpack και νομίζω ότι αυτό ήταν αυτό που μου άρεσε περισσότερο από όλα. Εντάξει, νομίζω το καλύτερο που μου έχει πάρει είναι αυτό. Εντάξει, και το νεσεσέρ μου άρεσε. Αχ, μπράβο, χαίρομαι που σ' άρεσε. Κρατάω ήδη το επόμενο πακετάκι. Είναι το τελευταίο από το μεγάλο κουτί. Να το ανοίξω. Άνοιξε το. Θα το δω πρώτα εγώ αυτή τη φορά, όχι εσείς. Α, ναι. Αυτό μπορεί και να μην καταλάβεις τι είναι. Πρέπει να σε κλείσω. Α, είναι μπανανοκόφτης. Όχι. Φράουλο κόφτης. Συγγνώμη, περίμενε, είχε μόνο αυτό το πακέτο. Είχε και αυτό. Α, με το ένα βγάζεις το κοτσάνι της φράουλας και με το άλλο το περνάς μέσα και την κόβεις σε κομματάκι. Παίζει το μεταξύ να παίρνει δεκαπλάσιο χρόνο από το, να την κόψεις με τα χέρια. Κοίτα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αυγό κόφτης. Όντως, ναι. Σαν μήλο κόφτης. Μήλο δεν χωράει, αλλά αυγό κόφτης ναι. Ναι, αλλά λίγο άμα το κόψεις λίγο μια. Ναι, είναι να κόψεις μια φέτα μήλο με τα χέρια. Και μετά να το βάλεις εδώ. Και θα σου έλεγα ότι έχω τέτοιο μηχάνημα. Δηλαδή έχει σπίτι το νοικοκυρά μου και μου το άφησε. Πιο μεγάλο. Παίρνει όλα τα φρούτα. Αυτά είναι συγκεκριμένα για φράουλα. Να σου πω κάτι. Λέω, πρέπει να είναι κάτι χρήσιμο για τη φράουλα, ρε παιδί μου. Χρήσιμο τώρα, κατάλαβες. Δηλαδή δεν έχει απλά φράουλες πάνω, είναι για φράουλες. Έλα, ήταν καλή η σκέψη μου για το κότσο που πείτε. Ναι, ωραία, εντάξει, εντάξει, οκ. Το ακούω. Είναι από τα όχι τόσο καλά όπως καταλαβαίνεις. Αλλά εντάξει, είχα μια σκέψη. Ωραία, ωραία, εντάξει, είναι φαν. Έχει κάτι ακόμα εδώ. Α, ρεσί. Πάει καρπούζι μου πήρες, ρε Αντωνία. Πάει καρπούζι. Έλα, ρε, αποκλείεται. Αποκλείεται. Αντωνία, είναι καρπούζι, αλήθεια σου λέω. Είναι στρώμα θαλάσσης. Ναι, και είναι φράουλα. Α, λες, κάτσε, περίμενε. Η αλήθεια είναι έτσι όπως το είδα, επειδή δείχνει εδώ το καρπούζι. Με μπέρδεψε λίγο, αλλά δείχνει και φράουλα από πάνω. Ναι, όχι, φράουλα είναι, φράουλα είναι. Πόσο εκτός θέματος να βγω. Α, Κατερίνα. Είχε και ένα δεύτερο του σεντόνι που μου πήρε. Α, είχε! Ναι, αλλά τι είναι αυτό! Μαξιλαροθήκη! Τι μαξιλαροθήκη, να μην τα βλέπω! Σκορπάνε 4 μαξιλάρια εδώ μέσα! Αχ, μήπως σου πήρα 2 μεγάλες μαξιλαροθήκες. Μα έχει μία
μαξιλαρωθεί εκεί μέσα. Για πες μέσα λίγο. Πες λίγο, τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, ωραία, ωραία, το... Μπορεί να βγει κανένα εντόνι εκεί μέσα, ψάξει τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ τώρα τι γίνεται. Α, έχει δύο. Όχι, μου πήρες δύο φουσκωτά φράουλες. Δεν μου έφτανε το ένα. Ένα είναι νομίζω. Έχει και καρπούζι και φράουλα. Δεν μου πήρες και τα δύο. Α, οκ. Λοιπόν, εμείς θα επικεντρωθούμε σε αυτό, το φραουλένιο. Φουσκώνεις αυτό το μέρος, το υπόλοιπο είναι δίχτυ και φουσκώνεις και το κάτω. Και είναι τέλειο γιατί δεν φουσκώνει πολύ και είναι και μικρό. Δηλαδή, επειδή είναι δίχτυ, τσακ 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 μέσα στο backpack φράουλα. Ναι, όχι, εντάξει, είναι γλυκούλη. Η αλήθεια είναι δεν έχω ξαναδεί τέτοιο στρώμα, οπότε δεν ξέρω αν θα βολεύει ή αν θα είναι προτιμότερο από το κανονικό στρώμα. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Κοίτα, στις φωτογραφίες φαινόταν ένα επιπλέον οι άνθρωποι. Οκ. Okay. Τώρα τι να σου πω. Ωραία, ωραία, θα το τεστάρουμε και θα το δούμε. Μ' άρεσε. Θες να πάμε παραλία, αυτό μου λες. Δηλαδή έχεις πάρει αυτό, έχεις πάρει τσάντα θαλάσσης. Backpack είναι, σου λέω, θεματικά. Τσάντα θαλάσσης τι πήρα. Θα μπορούσε να πάρει. Backpack. Ναι, ναι. Για να πάρουμε μαζί και το λάπτοπ στην παραλία. Σούπερ, πάμε στο επόμενο. Πάμε. Το επόμενο πακετάκι είναι αυτό εδώ. Έχει δύο πράγματα μέσα. Είναι τέλειο, είναι τέλειο. Είναι από τα αγαπημένα μου. Μπορεί να μην σ' αρέσει, αλλά εμένα μου άρεσε. Είναι τέλειο, μπορεί να μην σ' αρέσει. Μην κάνει τον εαυτό σου. Κάνε λίγο self promo. Ναι, επειδή μου έτσι δεν σ' αρέσει, ναι. Εδώ βλέπω ένα καλαμάκι, φαντάζομαι. Ναι. Α, είναι καλαμάκια φράουλα! Και πηγαίνουν μαζί με το επόμενο πακετάκι που έχεις εκεί στα πόδια σου. Παίζει κι εγώ να σου πήρα ή κάτι τέτοιο παρόμοιο ή σε κουτάλια. Κάτι έψαχνα πάντως, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς που κατέληξα. Εντάξει, πεθαίνω. Δεν είναι πεθαίνω. Τέλεια! Θα πίνω όλα μου τα σμούδι και όλους μου τους σκούς εδώ. Μισό να ανοίξω και το άλλο. Και έχει διακριτικές φραουλίτσες έτσι πάνω, δεν είναι kids. Βλάκα, εντάξει, το καλύτερο απ' όλα. Τέλεια, χαίρομαι. Είναι τέλεια! Και μ' αρέσουν κιόλας γιατί δεν έχω πολλά ποτήρια και τέτοια πράγματα και μετακομίζω συνέχεια. Οπότε τώρα έχω 2-3 που είναι όλα ένα και ένα. Τουλάχιστον ξέρεις τι θα πάρεις όταν θα φύγεις. Ό,τι δεις με φράουλα το παίρνεις και μετακομίζεις. Δεν θα μπερδευτώ. Δεν έχω κανένα συνηθισμένο ποτήρι και τέτοια. Έχω αυτά με τις φράουλες. Ένα με το Hufflepuff, έναν Άγιο Βασίλη και τις φάλαινες της Ισλανδίας. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς. Είναι δικά μου αυτά. Τέλεια. Βλάκα, μ' άρεσαν πάρα πολύ. Θα κρατήσω και τα κουτιά για να τα έχω στην επόμενη μετακόμιση, μην μου σπάσω. Χαίρομαι που σου άρεσαν. Και να ανοίξει και εγώ τα επόμενα δικά μου. Yes. Ωραία. Καραμέλα accessories. Αυτό να σου πω την αλήθεια, μου κάνει για κάλτσες. Το κουτί έτσι δηλαδή. Αλλά είναι στα γερμανικά και δεν καταλαβαίνω τι γράφει. Οπότε κάτσε να ανοίξω. Είναι τους κάλτσες. Και είναι τόσο τέλειες. Όπα, ήταν κάλτσες. Έλα ρε. Είναι τέλειες! Είναι πολύ γλυκούλες! Αντωνία, μήπως είναι παιδικές! Γιατί είναι έτσι! Δες λίγο! Όχι, δεν είναι παιδικές, είναι κοντές απλά νομίζω. Α, οκ. Αλλά παίζει να είναι σούπερ κοντές. Άμα δεν θες να φαίνεται καθόλου από το παπούτσι η κάλτσα. Α, δεν έχω τέτοιες! Νομίζω ήταν 36 με 40 το νούμερο, οπότε θεωρητικά θα σου κάνω. Ναι, ναι, ναι. Απλά είναι το στυλ του τέτοιο. Α, έχει κι άλλες. Αυτές έρχονται λίγο πιο ψηλά, ας πούμε. Οπότε έχει διάφορα στυλ. Ναι, ναι, ναι. Ουσιαστικά τα τρία ζευγάρια είναι έτσι αυτές οι κλασικές οι κοντές και τα άλλα τρία είναι αυτό το στυλ που είναι έτσι. Δηλαδή, super contest. Είναι τέλειες. Και είναι και η κατάλληλη εποχή τώρα που έχει και 37 βαθμούς στην Ελλάδα να βγαίνεις έξω και με κάλτσες. Τουλάχιστον αυτές είναι εντάξει, είναι λεπτούλες. Δεν είναι πολύ χοντρές. Τέλειες! Nice. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είναι από τα αγαπημένα μου κείμενα αυτά. Ναι, εμένα οι κάλτσες μου αρέσουν πολύ σαν δώρο και να τις παίρνω και να δίνω για δώρο. Είναι έτσι comfort, είναι heartwarming. Ναι, και νομίζω όλοι χαίρονται με αυτό το δώρο, ρε παιδί μου. Ειδικά αν έχει έτσι ωραία σχεδιάκια και κανείς δεν θα πάρει και από μόνος του. Κανείς εκτός από την Αντωνία. Εντάξει, όχι, υπάρχουν αυτοί που θα πάρουν και από μόνοι τους. Ναι. Εγώ όμως δεν είμαι από αυτούς που θα επιλέξουν μόνοι τέτοιες κάλτσες, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου παίρνει κάποιος. Πάμε στο επόμενο. Πόσο μας έχουν μείνει, πρέπει να μας έχει μείνει ένα, δύο. Από ό,τι βλέπω, έχω τρία δικά σου εδώ. Το ένα πρέπει να είναι όμως αυτό που πήρα για τον εαυτό μου. Α, ναι, αυτό είναι για τον εαυτό σου. Να το ανοίξω. Ναι. Λοιπόν, η Αντωνία αποφάσισε ότι θέλει να πάρει κάτι και για αυτήν. Και δεν έκανα το λάθος αυτή τη φορά, όπως με τα ρούχα που δεν το πήρα. Απλά το έστειλα στην Κατερίνα και θα το πάρω σε τρεις εβδομάδες που θα πάω. Εγώ τι σε είπα, αν μου αρέσει, θα μου το κάνει. Αχ, όχι! Αντωνία, αυτό μάλλον απλά το πήρε δώρο. Όχι, αυτό είναι δικό μου. Για να το πάνω. Αφού είναι στο κόσμο, βέβαια. Είναι πάρα πολύ ωραίο, εντάξει. Έλα, δεν θα σε πάει. Ήμουν σε φάση το
είδα και λέω δεν με ενδιαφέρει, θα το πάρω. Θα είμαι με τα βαρετά μου τα μαγιό, αλλά θα είμαι με καπέλο φράουλα. Να σου πω όμως κάτι. Είναι double fast. Φοριέται και από άθεση τη και το μαύρο τέλειο. Και φαίνεται λίγο η τσαχπινιά φράουλα από κάτω. Οπότε έχει και αυτή την εναλλακτική. Αχ, το θέλω να το πάρω τώρα εδώ. Ωραία, είναι χωράει στο κεφάλι σου ή είναι μικρό. Κάτσε να δω. Ναι, ναι, τέλειο, τέλειο. Μια χαρά. Α, τέλειο. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας λοιπόν. Κουβέρτα! Δεν είναι κουβέρτα, αλλά είναι και αυτό από τα αγαπημένα μου. Ρόμπα, τι είναι? Νομίζω ρόμπα, θυμάμαι. Νομίζω κάτι σε πουρνούζι, ρόμπα. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά είναι, είναι κάτι τέτοιο. Ωραίο είναι. Φαίνεται πολύ ωραίο. Κάτσε να τα ανοίξω. Έτσι φαίνεται πολύ κλάφι. Α, είναι ρομπάκι. Αχ, είναι πολύ ωραίο. Είναι ρομπάκι φράουλα. Άλλο ένα δώρο κατάλληλο για την εποχή μαζί με τις κάλτσες μου. Αλλά ρε, είναι πολύ ωραίο. Είναι τύπου να σηκώνεις η Κυριακή πρωί χειμώνα ή φθινόπωρο και να πίνεις το ζεστό σου καφεδάκι. Και να σου φτιάχνει τη διάθεση επειδή είναι φούξ, ναι, με φράουλες. Άκου λίγο φάση τώρα. Βάζεις το ρομπάκι αυτό, ενώ έχεις κοιμηθεί στα παπλώματα όλα τα φραουλένια, σηκώνεσαι, ποτίζεις τα φυτά σου ή ξέρω εγώ, αλλάζει νερό στο δεό βάζω. Στο βάζω. Και μετά πίνεις και το καφεδάκι σου, το σμούδι σου στα ποτήρια. Πίνεις και το καφεδάκι εδώ και χειμώνα στη Σουηδία, επειδή θα φοράω την τέτοια, θα βάλω και τα γυαλιά μου γιατί θα έχει πολύ ήλιο να προστατεύομαι από το φεγγάρι και θα βγαίνω έξω. Πάμε στο επόμενο δικό μου. Δεν σου πήρα καρπούζι πάλι. Ναι, αυτό είναι από τα αγαπημένα μου. Ίσως το αγαπημένο μου. Αντώνη, λοιπόν, άκουμε λίγο. Στην αρχή νόμιζα ήταν μπάλες τένις και πάλι για αυτήν θα το πήρε, λέω. Μετά κατάλαβα ότι είναι παγούρι, αλλά επειδή δεν έχει καμιά φράουλα έξω, λέω μήπως πάλι το πήρες για σένα. Αλλά αν είναι. Έλα, ρε. Wow. Είναι παγόρι με φράουλες, δείτε εδώ. Δεν υπάρχει. Αχ, χαίρομαι που σ' αρέσει. Ναι, νομίζω είναι και εμένα το αγαπημένο μου. Είναι τύπου παγόρι θερμός, άρα κρατάει κάποιο την θερμοκρασία, ας πούμε. Οπότε θα βάλω εδώ και θα πίνω νερό και θα πάω στην παραλία με εκείνο που υποτίθεται είναι πετσέτα και έχει καρπούζια πάνω. Με το τραπεζομάντιλο καρπούζι. Και θα σου κλέψω το καπέλο και θα πάω παραλία με αυτό. Και εσύ φέρει και τα γυαλιά ηλίου. Είδες, κάνουμε μαζί, συμπληρώνουμε ένα. Ναι, ναι, η μία συμπληρώνει την άλλη. Και οι δυο μαζί θα πάμε σε μια παραλία, θα γίνουμε ρετζίλι. Αυτό είναι το μπορώ σίγουρα. Νομίζω έχει μείνει ένα εδώ, οπότε το ανοίγω. Ωραίο! Ναι, τιμή. Body butter. Ναι, φράουλα. Wow. Μυρίζει ωραία. Είναι από The Body Shop. Είναι μια κρέμα σώματος. Μυρίζει φράουλα. Ναι, λέω θα πάρω κάτι σε κρέμα υδατική για το σώμα, για το πρόσωπο, κάτι. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι για το σώμα. Με φράουλα. Ισχύει. Εν τω μεταξύ, προχθές πήγα στα normal και κοιτούσα τις κρέμες υδατικές γιατί η δικιά μου τελειώνει η body lotion. Και λέω, άντε θα το αποφασίσω την επόμενη φορά. Και εν τέλει, καλά έκανα. Ναι. Καλά έκανα. Α, είναι έτσι πιο. Είναι λίγο πιο παχυρισμένο. Αυτό. Πολύ ωραίο. Δεν είναι τίποτα. Που πω, μυρίζει τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Τίποτα. Χαίρομαι που σου άρεσε. Μου άρεσαν και εμένα πάρα πολύ τα δώρα. Και βλέπω τώρα εδώ ότι έχω άλλα δύο. Αν είναι αυτά τα δύο που νομίζω ότι έμεινα, έχουν λίγο κόνσεπτ κιόλας. Οπότε άνοιξε τα. Δεν έχει πάρει κάτι άλλο για σένα πάντως. Είναι όντως για μένα. Όχι, όχι, είναι για σένα. Ο, bubble tea. Boba strawberry. Είναι αυτά τα μπιλάκια μπόμπα που φτιάξαμε και σε βίντεο. Ναι. Για bubble tea, αλλά με φράουλα και είναι έτοιμα. Αντωνία. Οπότε απλά βάζεις ρε παιδί μου το ρόφημά σου τη λεμονάδα σου. Α, έχει και λίγο τσάι. Σου έχουν βάλει και λίγο για να το δοκιμάσεις πίσω με αυτό. Και είναι τα τέτοια σαν ζελεδάκια μέσα. Πω που μυρίζει φράουλα ήδη απ' έξω. Και αυτά είναι τα μπιλάκια. Αντωνία είναι τέλειο. Ρε, όταν το είδα και αυτό τρελάθηκα, ήμουν σε φάση. Θέλω να το πάρω και εγώ για μένα, αλλά αντιστάθηκα. Αλλά θα με κεράσει ένα τσάι. Ναι, όταν έρθει θα δοκιμάσουμε. Αχ, ναι, θα μπορούσαμε να πιούμε και στα ποτήρια, αλλά εντάξει, μην τα φέρει τώρα μόνο γι' αυτό. Αλλά είδε που η μία συγκλήρωσε την άλλη, ρε φίλε. Ξέρεις τι, και η φάση είναι ότι πίνω κάθε πρωί cold brew και πίνω μικρή ποσότητα, οπότε θα πίνω εδώ κάθε πρωί καφέ. Τέλειο. Πάμε να δούμε και το τελευταίο. Σοκολάτες νομίζω. Ναι, 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 είναι σοκολατάκια που έχουν ολόκληρη φράουλα μέσα. Είναι αυτά εδώ. Ρε, πάρα πολύ ωραία. Έχουν και πολύ ωραία συσκευασία. Ήμουν σε φάση θέλω να πάρω και κάτι έτσι φαγόσιμο, κάτι γλυκό, οπότε σοκολάτα φράουλα. Η σοκολάτα είναι πολύ ωραία, αλλά η φράουλα που έχει μέσα είναι σαν αποξηραμένη, σαν πλαστική. Ναι. Μήπως είναι αποξηραμένο φρούτο με επικάλυψη σοκολάτας. Είναι πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Επιτυχία! Στην αρχή με προβλημάτισε λίγο η υφή, αλλά όταν κατάλαβα έτσι πως είναι και λοιπά, μπόρεσα να εκτιμήσω τη γεύση. Πάρα πολύ ωραίο. Έλα, πολύ επιτυχημένη ανταλλαγή δώρων. Ναι. Να πούμε τα αγαπημένα μας. Ναι. Πέθανα με τα ποτήρια. Τα ποτήρια. Αλήθεια. Η καρδιά μου. Εγώ είμαι εδώ. Backpack, παγούρι και μπόβα. Και το νεσεζέρ μ' άρεσε πολύ. Και
χαίρομαι που θα έχουμε το ίδιο. Ναι, ισχύει και το νεζεζέρ το άσπασε. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ η θεματική ανταλλαγή Mystery Box. Πρέπει να το ξανακάνουμε οπωσδήποτε. Οπότε, γράψτε μας στα σχόλια τι άλλο concept θέλετε να κάνουμε την επόμενη φορά. Τι πακέτο θέλετε να στείλουμε η μία στην άλλη. Ή αν θέλετε να είναι και πάλι φραουλένιο, να μου πεις τι άλλο θα πάρουμε. Τέλος πάντων, πείτε μας εσείς τις ιδέες σας, τι θέλετε να δείτε κτλ. Και θα δούμε εμείς τι θα κάνουμε. Yay! Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να δείτε τα link από όλα μας στα social media και τα προσωπικά μας κανάλια. Όπου μπορείτε να μας ακολουθήσετε. Εάν φτάσετε μέχρι εδώ, ευχαριστούμε που μας αντέξατε. Και τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Κάντε εγγραφή τώρα! Και τι άλλο μου πεις να πω?